Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η Δύση της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Αντιδράσει στην απόφαση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαΐας να μην δίνει τα φαρμακεία από την ερχόμενη Δευτέρα τα δωρεάν self-test. Μεγάλο ποσοστό των φαρμακοποιών γυρνούν την πλάτη στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συνεδρίασε, όπως τονίζουν, και αποφάσισε με μόλις το 1/3 των μελών του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαΐας. Οι φαρμακοποιοί που αντιδρούν στην απόφαση τονίζουν ότι θα συνεχίζουν να δίνουν κανονικά τα self-test όπως ορίζει η κυβέρνηση βάσει των αποφάσεων που έχει λάβει. Αναστάτωση και αντιδράσεις μεταξύ των φαρμακοποιών και σύγχυση στους πολίτες έχει προκαλέσει η απόφαση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαΐας να μην διανέμουν τα δωρεάν self-test στους δικαιούχους της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Υγείας από την ερχόμενη Δευτέρα. Υπήρξε μία διαδικτυακή γενική συνέλευση την Δευτέρα που μας πέρασε, στην οποία συμμετείχε το 1/3 των συναδέλφων μελών του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαΐας. Η απόφαση που πήραν ήταν ότι από την Δευτέρα ουσιαστικά θα σταματήσουμε να δίνουμε τα δωρεάν self-test στους εργαζόμενους, εκπαιδευτικούς, μαθητές και σε οποιονδήποτε το δικαιούται. Αυτή ήταν μία απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Από εκεί και πέρα, το ότι θα συνεχίσουν κάποιοι να δίνουμε κανονικά τα self-test, αυτό θα το κάνουμε μέχρι να τελειώσει το μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο έχει υπογράψει ο Πανέλληνος Φαρμακευτικός Σύλλογος με το Υπουργείο Υγείας. Όπως τονίζουν φαρμακοποιοί, η απόφαση πάρθηκε με το 1/3 των μελών του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαΐας και μεγάλο ποσοστό δεν συμφωνεί με την απόφαση αυτή. Ουσιαστικά η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι σεβαστή και είναι πολύ κατανοητή και η στάση των συναδέλφων. Όμως η απόφαση μιας Γενικής Συνέλευσης δεν είναι υπεράνω του νόμου και από τη στιγμή που υπάρχει ένα μνημόνιο συνεργασίας το οποίο έχει υπογράψει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος για όλη την Ελλάδα, δεν μπορούμε να διαφοροποιηθούμε ως αχαΐα όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Φυσικά, ορισμένες φαρμακαποθήκες έχουν απόθεμα, το οποίο θα διαθέτουν συνεχώς τα φαρμακεία και θα γίνεται η διαδικασία μέχρι ότου ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος μας ενημερώσει ότι τελείωσε το μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας. Μάλιστα, διαβεβαιώνουν πως θα συνεχίσουν να δίνουν κανονικά τα self-test όπως ορίζει η απόφαση της κυβέρνησης και παρά την απόφαση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαΐας. Έτσι λοιπόν τα έχουν τα πράγματα με τη διάθεση των self-test από τα φαρμακεία της Πάτρας και της Αχαΐας. Πάμε να δούμε τώρα πώς έχουν τα πράγματα σε σχέση με την πανδημία. Μειωμένα σήμερα τα κρούσματα στην χώρα μας. Θα μας ενημερώσει η Ελένη Παρασκευοπούλου. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Εφή, κυρίες και κύριοι. 1.381 οι νέες μολύνσεις τις τελευταίες 24 ώρες στη χώρα. Έχουμε ακόμη 23 νέους θανάτους από επιπλοκές του κορονοϊού και έχουμε 486 πολίτες που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας διασωληνωμένης στη νοσοκομεία της χώρας. Είναι μια πτωτική τάση των κρουσμάτων στη χώρα τις τελευταίες μέρες και μιλάμε πάντα σε σύγκριση με τα στοιχεία που είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή πριν από 3 περίπου εβδομάδες, όπου τα κρούσματα κυμαίνονταν περίπου στις 2.000 ημερησίων. Μάλιστα. Στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και στην Αχαΐα, πώς έχουν τα στοιχεία, Ελένη? Η Αχαΐα παρουσιάζει την ίδια σταθερή κατάσταση, ούτε προς τα πάνω, αλλά δυστυχώς προς τα κάτω. 47 είναι τις μολύνσεις λοιπόν στην Αχαΐα, 21 στην περιοχή της Έτωλο Ακαρνανίας και μόλις 6 νέες μολύνσεις στην περιοχή της Ηλίας. Θα θυμίσουμε ότι χθες είχαμε διψήφιο νούμερο στην Ηλία. Βλέπουμε μια διακύμανση από μέρα σε μέρα, αλλά παραμένει χαμηλά. Και σταθερά λοιπόν στα 40 με 50 κρούσματα η Αχαΐα. Να σε ευχαριστήσω, Ελένη. Καλό βράδυ. Τώρα αυξημένο ποσοστό θνητότητας παρουσιάζει η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Σε σχέση με το γεγονός αυτό, εύλογα τα ερωτηματικά που προκαλούνται. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Έφη. Λοιπόν, τι γίνεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Αγρινίου?
Εκεί έχουμε το εξής φαινόμενο, Έφη. Έχουμε 3 νεκρούς σε 24 ώρες στη ΜΕΘ του συγκεκριμένου νοσοκομείου. Και μιλάμε για την ΜΕΘ COVID. ΜΕΘ COVID του νοσοκομείου. Και έχει ανέβει το ποσοστό θνησιμότητας στο 100%, όπως λένε οι ειδικοί. Μάλιστα, παραμένουν για νοσηλεία άλλα 3 άτομα στην συγκεκριμένη κλινική, τα οποία προσπαθούν να βγουν από τη μάχη με τον κορονοϊό και να σταθούν πάλι στα πόδια τους. Εκείνο που προκαλεί αίσθηση, Έφη, είναι ότι είναι υψηλά τα ποσοστά θνησιμότητας στην συγκεκριμένη κλινική COVID του νοσοκομείου και γύρονται κάποια ερωτήματα σε σχέση με τον τρόπο αντιμετώπισης των περιστατικών COVID. Τι λένε λοιπόν οι πληροφορίες? Τα ερωτήματα τα οποία γύρονται έχουν να κάνουν με το εξής. Σε ποια κατάσταση μεταφέρονται οι ασθενείς στην κλινική COVID, σε τι στάδιο δηλαδή δίνεται η εντολή για μεταφορά σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας και αν έχει υπάρξει και κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού για να αντιμετωπίσει περιστατικά COVID. Διότι ξαφνικά το νοσοκομείο του Αγρινίου καλείται να αντιμετωπίσει ένα πολύ μεγάλο αριθμό περιστατικών COVID. Για το θέμα αυτό έχει τοποθετηθεί και η ΕΚΤΗΠΕ και το Υπουργείο Υγείας μέσω ανακοινώσεώς του. Να πούμε, Έφη, ότι σε συγκεκριμένο νοσοκομείο έφτασε κλιμάκιο του Υπουργείου Υγείας την Παρασκευή 21 Μαΐου, αποτελούμενο από τον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, τον κύριο Γιάννη Κοτσιόπουλο, τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, τον κύριο Νίκο Παπαευσταθίου, και ζητήθηκε από τον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Ανδρέα Τσόλη, συγκεκριμένες απαντήσεις στα εξής ερωτήματα. Γιατί το νοσοκομείο του Αγρινίου δεν ενημέρωσε την ΥΠΕ σε σχέση με την αυξημένη θνησιμότητα μεθ COVID, όπως αποκαλύφθηκε και στην επίσκεψη του κλιμακίου του Υπουργείου Υγείας, εάν έθεσε το θέμα ως όφελε στο Επιστημονικό Συμβούλιο του νοσοκομείου και γιατί δεν ζήτησε εγκαίρως τη συνδρομή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα περιστατικά. Και αυτό το λέμε, Έφη, γιατί κάποιοι ασθενείς οι οποίοι έχουν φύγει από το συγκεκριμένο νοσοκομείο και έχουν μεταφερθεί σε άλλα νοσοκομεία έχουν επιζήσει. Σε συγκεκριμένο όμως νοσοκομείο, ο βαθμός θνησιμότητας, όπως υποστηρίζουν και τα στελέχη του Υπουργείου, είναι υψηλός. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη ανακοίνωση δεν κάνουν λόγο για 100%, κάνουν λόγο για υψηλό βαθμό θνησιμότητας. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει η εξής τοποθέτηση του Υπουργείου επισήμως, ότι ο διοικητής του νοσοκομείου δεν απάντησε στα ερωτήματα τα οποία επισημάναμε πριν, ούτε απάντησε σε σχετικό έγγραφο το οποίο είχε αποστείλει ο διοικητής της ΕΚΤΗΠΕΣ, ο κύριος Γιάννης Καρβέλης. Και από την πλευρά της, η 6η Υγειονομική Περιφέρεια και το Υπουργείο Υγείας διερευνούν μέσω των αρμοδίων κλιμακίων τις όποιες διοικητικές παραλήψεις έχουν προκύψει, Έφη. Και από εκεί και πέρα, και βέβαια. Τις συνθήκες που επικρατούν στην μονάδα, μάλλον. Βέβαια. Να δουν αν υπάρχει και η ανάλογη τεχνογνωσία και η υποδομή. Και η υποδομή ώστε να αντιμετωπιστούν και τα το προσωπικό και ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό. Ώστε να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα περιστατικά βαριά περιστατικά. Το ζήτημα είναι ότι αντιμετωπίζεται με μεγάλη καθυστέρηση, τα λέγαμε, Έφη, το συγκεκριμένο πρόβλημα. Ήδη από τις 21 Μαΐου έχουν περάσει αρκετές ημέρες. Συνεχίζεται η κατάσταση να επιβαρύνεται στο συγκεκριμένο νοσοκομείο και θα πρέπει να βρεθεί μια ουσιαστική λύση, διότι μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, για ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν στην κλινική, μπαίνουν στη μονάδα εντατικής θεραπείας και δεν βγαίνουν ποτέ. Και μάλιστα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί και την τοπική κοινωνία και απασχολεί και γενικότερα τον ιατρικό χώρο σε σχέση με την αντιμετώπιση αλλά και το τιτάνιο έργο το οποίο κάνουν οι γιατροί, να πούμε, Έφη. Δεν μπορούμε να το ισοπεδώνουμε, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα σε σχέση με τη συγκεκριμένη ιατρική μονάδα και με τη ΜΕΘ του συγκεκριμένου νοσοκομείου. Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν, αναμένουμε με ενδιαφέρον την συνέχεια πάνω σε αυτό το θέμα και βέβαια αναμένουμε και τις απαντήσεις που πρέπει να δώσει ο διοικητής από το νοσοκομείο Αγρινίου, ο οποίος, όπως είπαμε, δεν έχει απαντήσει ακόμη και στο έγγραφο της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας που εστάλει στις 28 Μαΐου, Γιώργο. Ναι, εστάλει τότε, στις 28 Μαΐου εστάλει το συγκεκριμένο έγγραφο. Δεν έχουν υπάρξει. Σήμερα, Τετάρτη 2 Ιουνίου, έχουν περάσει 5 ημέρες. Και δεν έχουν δοθεί απαντήσεις, όπως επισημαίνεται από το Υπουργείο Υγείας, να πούμε. Όχι, είναι η επίσημη τοποθέτηση του Υπουργείου Υγείας. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι θα έχει πολλές συνέχειες το συγκεκριμένο περιστατικό και να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη από εδώ και στο εξής. Αν θα υπάρξει δηλαδή. Είναι το μεγάλο ερώτημα, γιατί δεν δίνονται απαντήσεις στα ερωτήματα. Βέβαια. Θα τα δούμε λοιπόν αυτά και στις επόμενες ημέρες. Τώρα, ακόμη σε ένα θέμα, Γιώργο, είχαμε βαριά καμπάνα σε
κατάστημα εστίασης στην Πάτρα που λειτουργούσε μέχρι τις 3 τα ξημερώματα. 3 τα ξημερώματα έγινε επέμβαση από αστυνομικούς του 3ου αστυνομικού τμήματος Συνοδού Ακρωτηρίου σε κατάστημα το οποίο λειτουργούσε, ήταν ανοιχτό και εξυπηρετούσε 6 πελάτες μέσα στο εσωτερικό του. Να πούμε ότι εντοπίστηκε εκεί στο σημείο ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος, στον οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ και στον κάθε πελάτη 300 ευρώ πρόστιμο. Αναζητήθηκε και η ιδιοκτήτρια του καταστήματος, στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 ευρώ για παράβαση των συνθηκών περί κορονοϊού, αλλά και για παράβαση του ωραρίου, γιατί το κατάστημα ήταν ανοιχτό μετά τις 12.30 και ήταν ένα μήνυμα, αν θες, από την αστυνομία ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί από εδώ και στο εξής τέτοιες συμπεριφορές αθέμη του ανταγωνισμού, αλλά και συμπεριφορές οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, δεδομένου ότι υπάρχει διασπορά του κορονοϊού όταν έχουμε τέτοιες συγκεντρώσεις, Έφη. Θα τα πούμε και στη συνέχεια του δελτίου μας. Οι ανεμβολίαστοι τώρα, καλό θα ήταν να μην πάνε διακοπές φέτος το καλοκαίρι. Αυτό συστήνουν οι λοιμοξιολόγοι, καθώς το ζητούμενο, όπως λένε, είναι η δημιουργία τείχους ανοσίας απέναντι στον ιό, που αυτό μπορεί να δημιουργηθεί μόνο με τον εμβολιασμό. Πάμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό με τον κύριο Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, γιατρό καρδιολόγο, είναι μαζί μας. Κύριε Παναγιωτόπουλο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Οι λοιμοξιολόγοι συστήνουν σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί, τουλάχιστον και με την πρώτη δόση, να μην σκεφτούν να πάνε διακοπές το καλοκαίρι. Υπερβολή ή προς τη σωστή κατεύθυνση αυτή η παρέμβαση? Είναι, να πούμε, ο οφειλόμενος σεβασμός απέναντι στον εαυτό του καθενός, απέναντι στην οικογένειά του, στην κοινωνία ολόκληρη και σε εμάς τους υγειονομικούς. Γιατί και ο ανεμβολίαστος, ό,τι του τύχει, ό,τι έχει, πάλι σε εμάς θα έρθει. Και δεν χρωστάει τίποτα και ο υγειονομικός κόσμος, εάν ο καθένας αποφασίζει μόνος του και κατά το δοκούν πράττει. Από τη στιγμή που άνοιξαν οι πλατφόρμες για όλες τις ηλικίες των εμβολιασμών, είναι όλοι υποχρεωμένοι να προσέλθουν από σεβασμό πρώτα στον εαυτό τους, σας λέω. Να προσέλθουν για εμβολιασμό, υπάρχει επιλογή των εμβολίων, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για να αρνείται κάποιος να εμβολιαστεί. Νομίζω ότι είναι εκ των όνων κάνευκοι οι περιορισμοί που μπαίνουν, διότι ο κόσμος πρέπει να πιστεί ότι τα εμβόλια έχουν μεγάλο ποσοστό ασφάλειας, παρενέργειες και επιπλοκές έχουν τα πάντα. Μεγαλύτερο είναι ο κίνδυνος να σε κόψει ένα αυτοκίνητο στον δρόμο, αλλά δεν σταμάτησε κανένας να οδηγεί. Συνεχίζουμε να οδηγούμε. Και νομίζω ότι κινούμεθα στα όρια της υπερβολής από εκεί και πέρα, διότι τα εμβόλια αποδεδειγμένα και στον χρόνο, αν θέλετε, απέδειξαν τη χρησιμότητά τους και τη σωτηρία της ανθρωπότητος. Έχουμε ανθρώπους που κουτσαίνουν ακόμα από την πολιομελίτιδα, τη διφθερίτιδα, άλλοι πόσα παιδιά πεθάναν και ούτω καθεξής. Θέλω να πω, εξαφανίστηκαν οι αρρώστιες αυτές χάρη των εμβολίων. Όλα και εκείνα τα εμβόλια έχουν παρενέργειες. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα όμως, ότι κάποιος πρέπει σήμερα, σαν σήμερα, να μείνει ανεμβολίαστος και τέλος πάντων να κινδυνεύει η οικογένειά του, οι μεγαλύτεροι, άλλοι που είναι εκεί, ή άλλοι που είναι σε ευπαθείς ομάδες κτλ. Σήμερα δεν έχει κανείς καμία δικαιολογία. Πρέπει να προσφέρει τον εμβολιασμό κανονικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα και την πατέντα, έτσι όπως προχωράει. Δεν νομίζω ότι συζητιέται πολύ το θέμα αυτό. Πέστε μου, ρωτήστε. Έρχεστε σε επαφή καθημερινά με αρκετούς ασθενείς. Είστε διευθυντής καρδιολογίας στον τομέα του Αγίου Αλεξίου. Ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί, κυρίως στα ηλικιωμένα άτομα, γιατί οι πληροφορίες που παίρνουμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι ότι τα άτομα με πιο μικρής ηλικίας προσέρχονται πιο εύκολα να εμβολιαστούν σε σχέση με τους μεγαλύτερους. Σωστό είναι αυτό. Οι νεότεροι είναι πιο πεπισμένοι, πιο καλόβολοι και το αποδέχονται έτσι με μεγαλύτερη ευκολία και κατανόηση και χαμόγελο, θα έλεγε κανείς. Οι ηλικιωμένοι, έχουμε μεγάλη πλειάδα έτσι ηλικιωμένων που από τη μια μεριά έχουν το φόβο, γιατί κάτι θα έχουν κι αυτοί λόγω της ηλικίας από τις υπόλοιπες συνοδέας παθήσεις και τα υποκείμενα νοσήματα, αλλά από την άλλη βγάζουν διάφορες θεωρίες, μήπως θα τούτο κείνο τ' άλλο. Δηλαδή, ένας που υπάθει έμβρομαι, είναι σε καρδιακή ανεπάρκεια, έχει 50-60% πιθανότητες να πεθάνει από την καρδιά του. Και σου λέει, έχω και μια πιθανότητα να πεθάνω από το εμβόλιο.
Τι να πούμε τώρα, διάλεξε. Θέλω να πω ότι κινούμεθα στα όρια του παραλόγου. Φτιάνουν και διάφορες θεωρίες. Ένας αγιορείτης λέει του είπε θα βγάλει τσουρά, ένας άλλος του είπε. Όλες τις βλακίες και τις δυσιδαιμονίες τις βλέπουμε. Δυστυχώς. Και τις έχουμε ακούσει τώρα. Ναι. Και σε ένα πιο εξειδικευμένο θέμα, κύριε Παναγιωτόπουλη, σε σχέση πάντα με τα εμβόλια. Επειδή πολλά έχουν υποθεί και έχουν ακουστεί για το εμβόλιο της εταιρείας AstraZeneca. Είναι αρκετοί αυτοί που δεν θέλουν να κάνουν την δεύτερη δόση. Γιατί, μην κρυβόμαστε, όλες οι ειδήσεις που φτάνουν κάθε μέρα επηρεάζουν. Ναι, σωστό. Αυτό γιατί έχουμε, πρώτον έχουμε κάλυψη από την πρώτη δόση, αρχίζει ήδη η ανοσία, αρχίζει να αναπτύσσεται την κυταρική ανοσία και ο οργανισμός πλέον αρχίζει να αποκτά ένα τείχος. Απ' την άλλη οι παρενέργειες είναι σε νεαρές γυναίκες που έχουμε των θρομβώσεων που έχουν περιγραφεί ανά τον κόσμο σήμερα σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα που διαθέτουμε. Σπάνιες βέβαια, αλλά φαίνεται ότι έχουμε θρόμβωση σε νεαρές γυναίκες. Δεν ξέρουμε ακριβώς το γιατί και ο μηχανισμός ο οποίος γίνεται. Καλό είναι όμως οι υπόλοιποι όλοι να το κάνουν και να συνεχίσουν τη δεύτερη δόση για να καλυφθούν απολύτως και πλήρως. Γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτό το φαινόμενο του κορονοϊού και της πανδημίας δεν τελείωσε ούτε τελειώνει εύκολα. Θα επανέλθουμε το φθινόπωρο με καινούργιες αναμνηστικές δόσεις, όλοι μας να ξέρετε. Αλλά εγώ απορώ γιατί κάνεις το εμβόλιο της γρήπης, γιατί κάνεις το εμβόλιο του πνευμονιόκοκου. Πολλοί έρχονται σήμερα 92 χρονών, μια κυρία προχτές ζήταγε να κάνει και το έρπιτα ζωστήρα και αρνήσει του κορονοϊού. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, επειδή γίνεται τόσο θόρυβος και εκείνα, άμα ψάξετε τα επιστημονικά δεδομένα θα δείτε ότι έχουν παρενέργειες και κάποιος παρουσίασε κάτι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα μείνουμε ακάλυπτοι τελείως και... Με συνέπειες, όχι μόνο για τον εαυτό μας, αλλά για ολόκληρη την κοινωνία σήμερα, από τη στιγμή που έχει κηρυχθεί η πανδημία. Τι συμβουλεύετε, κύριε Παναγιωτόπουλε, τις γυναίκες σε σχέση με το AstraZeneca? Μπορούν να κάνουν άλλο εμβόλιο, είναι ανοιχτές οι πατέντες και μπορεί να επιλέξει. Αν έχει γίνει η πρώτη δόση του εμβολίου, να προχωρήσουν στην δεύτερη. Να κάνουν και τη δεύτερη. Δεν υπάρχει κίνδυνο στη δεύτερη δόση? Όχι. Μάλιστα. Μ' ακούτε? Σας ακούμε. Ναι. Να σας προσθέσω και κάτι, μιας και είμαι από το σπίτι μου στο Skype και μιλάμε. Προχτές την Παρασκευή έγινε ένα πάρτι εδώ 500 ατόμων. Δεν μας αφήσαν τίποτα στο σπίτι, λουλούδια, αυτοκίνητα, δεν έμεινε τίποτα. Μιλάτε για Κολοκοτρών και Δερβενακίων. Ναι. Στο σπίτι το δικό μου ήταν. Δεν το κάνετε εσείς το πάρτι? Δεν το κάνατε εσείς το πάρτι? Επειδή είπατε στο σπίτι το δικό σας. Έξω από το σπίτι. Μα κοντέψαν που είναι μέσα. Εν τω μεταξύ ήταν μια κατάσταση βαρβαρότητας που δεν τόλμαγες ούτε να μιλήσεις ούτε να ανοίξεις την πόρτα. Ήταν 500 άτομα σε ένα στενάκιδο. Θέλω να πω ότι οι απαγορεύσεις αυτές, πάλι οι πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης, στο να απαγορεύει δηλαδή τη μουσική και όλα τα άλλα στα στεγασμένα κέντρα και τα λοιπά και στους εξωτερικούς τους χώρους, κοιτάξτε τι οδηγούνε. Μέχρι τις 6 το πρωί τηλεφωνούσε η γειτονιά όλη στην αστυνομία και η αστυνομία δεν υπήρχε πουθενά, δεν εμφανίστηκε καθόλου. Γιατί θέλετε να κάνουμε εμείς, ήταν η απάντηση. Συγγνώμη τώρα, πας και βάζεις πρόστιμα, λέγατε νωρίτερα, σε μια κυρία γιατί είχε 5 άτομα μέσα στο μαγαζί της. Χαρά στο πράγμα. Μα εδώ είναι ο χαμός. Αυτά τα 500 άτομα εδώ πέρα στο στενάκι της Ευρωνακίων. Συγγνώμη δηλαδή, εκεί δεν θα μεταδοθεί ο κορονοϊός που ήταν στιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον? Μάλιστα. Η κυβέρνηση επειγόντως πρέπει να δει την πολιτική της αυτά τα ζητήματα και βεβαίως να ελεγχθεί η κατάσταση και να τα επιτρέψει όλα, αλλά σε αυτούς που θα είναι υπεύθυνοι. Να είναι μαγαζί υπεύθυνο, δεν είχαν που να κατουρίσουν εδώ πέρα, κατουράγαν στην πόρτα μας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το τι έχει γίνει. Ήταν τρομερό το φαινόμενο. Γι' αυτό το λέω ότι η κυβέρνηση πρέπει να αναπροσαρμόσει την πολιτική της και μουσική να επιτρέψει και τους χώρους όλους και βέβαια και κάποιος να είναι υπεύθυνος. Σε αυτό το ασθίδωτο πράγμα που κανείς δεν είναι υπεύθυνος, η αστυνομία φοβάται να επέμβει, με συγχωρείτε, οδηγούμεθα σε αδιέξοδα. Γι' αυτό λοιπόν, αν τα καταστήματα εστίασης παρέμειναν ανοιχτά μέχρι πιο αργά το βράδυ. Πιο αργά και με μουσική. Και με τη μουσική, και με τότε δεν θα είχαμε, λέτε, αυτά τα φαινόμενα. Ναι. Όπως το λέτε. Έχετε δίκιο σε αυτό. Θα δούμε. Ναι, δηλαδή, οι εικόνες αυτές, ειλικρινά, αν τις δείτε, δεν ξέρω αν είδατε κανένα βίντεο που κυκλοφόρησε, ήταν τρομερό, δεν μπορείτε να το φανταστείτε.
και να τρέμουμε να ανοίξουν την πόρτα του σπιτιού μας, να ανοίξουν το παράθυρο, να μην τολμήσεις να μιλήσεις. Αστυνομία να σου λέει, εγώ δεν επεμβαίνω. Με σίγουρα πού επεμβαίνει. Να πιάσει μια γριά, κανένα γέρο ή κανέναν που τρέμει ο χώρος, θα βγει ψυχή του στο μαγαζί του, να τα βγάλει πέρα οικονομικά με δύο άτομα μέσα, να του βάλει 5.000 ευρώ πρόστιμο. Ναι. Νομίζω ότι είναι ντροπή αυτά. Είπατε τα πράγματα με το όνομά τους, κύριε Παναγιωτόπουλε, και με τον ιδιαίτερο τρόπο που σας χαρακτηρίζει. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Το ζήσαμε. Να είστε και καλά. Εγώ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Εμβόλιο όλοι. Όλοι το εμβόλιο. Καλό βράδυ. Εμβόλιο, τα μέτρα μας, τις μάσκες κανονικά. Και θα την ξεπεράσουμε. Σας ευχαριστώ. Για πολιτικές από την κυβέρνηση. Κατεπηγόντως. Για να μπορέσει να φτιάξει ένα εθνικό δημόσιο σύστημα υγείας. Και όχι οι ανακοινώσεις που έχουμε σήμερα να μας λένε ότι εθνικό σύστημα υγείας, αλλά δεν θα είναι κρατικό. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, δεν γίνεται. Το εθνικό σύστημα υγείας πρέπει να είναι κρατικό. Γιατί? Γιατί η υγεία και η παιδεία και η άμυνα δεν είναι εμπορικές συναλλαγές, δεν είναι επιχειρήσεις κέρδους. Είναι η ασφάλεια του πολίτη, της ζωής του, του πολυτιμότερου που έχει και γι' αυτό πληρώνει τους φόρους του. Οφείλουμε να το σεβαστούμε. Να σε ευχαριστήσουμε, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Αυτά λοιπόν, όλοι το εμβόλιο. Οι νεαρές γυναίκες μπορούν να επιλέξουν εμβόλιο εκτός της εταιρείας AstraZeneca από τη στιγμή που έχει παρατηρηθεί, χωρίς να έχει γίνει ακόμη γνωστό για ποιο λόγο, κυρίως επηρεάζει την νεαρή ηλικιακή ομάδα των γυναικών. Έρευνα τώρα που έκανε η εταιρεία Συμβούλων Data για λογαριασμό της εφημερίδας Πελοπόννησος αποκαλύπτει ότι η πολυσυζητημένη επιστροφή στην κανονικότητα δεν είναι και τόσο απλή υπόθεση, και αυτό γιατί οι πολίτες μετά από ένα χρόνο καραντίνας έχουν αλλάξει συνήθειες. Σωτήρη. Γιατί από τον καθένα από εμάς τη θεωρεί βέβαια και ως κανονικότητα. Γιατί υπάρχουν και αυτοί που λένε όλο και πιο συχνά ότι έχουμε μπει σε μια νέα κανονικότητα. Εμείς όμως λαμβάνουμε υπόψη τι ίσχυε πριν, αυτό έτσι, πριν τον κορονοϊό. Πριν την καραντίνα και τον κορονοϊό. Ναι, εδώ πέρα βλέπουμε τη σκιά του φόβου για τις ανασφάλειες έφυγε να κερδίζει έδαφος. Και είναι λογικό αυτό μετά από ένα χρόνο και πλέον καραντίνας και διαφόρων lockdown. Και γενικότερα περιορισμών και άλλων μέτρων που έχουν επιβληθεί λόγω αυτής της συνθήκης να έχουν διαμορφώσει μια κατάσταση, η οποία δεν ξέρουμε βέβαια πόσο θα κρατήσει και αν θα αλλάξει στο μέλλον. Έτσι, έχουν ενδιαφέρον βλέπονται να διαμορφώνονται διάφορες συνθήκες στην κυρίως στις δραστηριότητες τις κοινωνικές αλλά και τις οικονομικές. Για να δούμε κυρίως πρώτα απ' όλα στην εμπορική αγορά έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές. Θα μπορούμε να δούμε την πρώτη κάρτα που αναφέρεται στις συνθήκες που αναφέρονται στην επίσκεψη μάλλον σε εμπορικό κατάστημα. Να πούμε ότι στη σχετική ερώτηση τώρα που άνοιξαν τα εμπορικά καταστήματα αν σκοπεύετε να επισκεφτείτε κάποιο κατάστημα, το 51% απαντά με σιγουριά ναι. Ωστόσο βλέπουμε ότι το υπόλοιπο μισό έχει διάφορες ανησυχίες, περιορισμούς, φόβους. Συγκεκριμένα να πούμε ότι ένα 20,5% δηλώνει ότι περιορίζεται μόνο στις απαραίτητες μετακινήσεις λόγω της πανδημίας και γενικά η μισή περίπου, το 49%, προβάλλει διάφορους λόγους, είτε επιφύλαξης λόγω του κορονοϊού, είτε οικονομικών περιορισμών που έχουν επέλθει βέβαια λόγω της όλης αυτής της κατάστασης που ζουν οι εργαζόμενοι κυρίως, αλλά και οι επιχειρηματίες λόγω της καραντίνας. Να πούμε, Έφη, όσον αφορά τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των φύλων, είναι ότι κάποιες γυναίκες δεν σκοπεύουν να επισκεφθούν το προσεχές διάστημα εμπορικά καταστήματα γιατί έχουν το φόβο της μετάδοσης του κορονοϊού, ενώ ως προς τους άντρες, ως προς το ανδρικό φύλο, οι λόγοι είναι καθαρά οικονομικοί και περιορισμού της κοινωνικής ζωής. Φόβος λοιπόν από την μία και οικονομικές συνέπειες από την καραντίνα. Από την άλλη. Αυτό εμποδίζει το μισό σχεδόν δείγμα της έρευνας να έχει στόχο ή να μπορεί να επισκεφθεί τα καταστήματα, κάτι το οποίο το βλέπουμε και στην αγορά τις τελευταίες ημέρες και γενικά την ανησυχία που υπάρχει από τους εμπόρους. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα της κοινωνικότητας, τη συμμετοχή δηλαδή, τη συμμετοχή μας σε κοινωνικές εκδηλώσεις, μιας και έχουμε μπει σε καλοκαίρι, έχουμε γάμους, έχουμε βαπτίσεις αυτή την περίοδο, εδώ βλέπουμε πάλι ένα κλίμα φόβου και ανησυχίας που επικρατεί στην κοινωνία. Η έρευνα έδειξε ότι το 52,8% των πολιτών δεν έχουν πρόθεση να παραβρεθούν σε κάποια κοινωνική εκδήλωση για διάφορους λόγους, είτε γιατί δεν έχουν προσκληθεί, αλλά και γιατί έχουν αυτό το φόβο της μετάδοσης του κορονοϊού. Ειδικά αυτοί που είναι άνω των 65 έφη, απαντούν σίγουρα ότι δεν θα παραβρεθούν.
Βέβαια υπάρχει ένα ποσοστό λίγο πάνω από το 47% που δηλώνει ότι αν τους καλέσουν σε κάποια κοινωνική εκδήλωση θα παραβρεθούν και με σιγουριά δηλώνει το 14%. Μάλιστα, έχουμε πολύ μικρό ποσοστό. Ναι, έχουμε και εδώ μία εγκράτεια από την πλευρά της κοινωνίας όσον αφορά την εμπλοκή της σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Μία οικονομική δραστηριότητα που άνοιξε αυτές τις μέρες είναι τα γυμναστήρια. Πάρα πολλοί κόσμος προ-κορονοϊού ξέραμε ότι ακολουθούσε αυτή τη δραστηριότητα, ήθελε να κρατήσει μια φυσική κατάσταση. Οι ιδιοκτήτες των γυμναστήριων περίμεναν πώς και πώς να ανοίξουν, αλλά φαίνεται ότι θα αντιμετωπίσουν ή αντιμετωπίζουν ένα φόβο πάλι από την πλευρά των πολιτών. Ένα ποσοστό 54,8% θα ήθελε να αρχίσει και πάλι την άσκηση, έτσι δηλώνει. Ενώ ένα 45,2% θα το αποφύγει, λέει, για λόγους προστασίας από τον κορονοϊό. Και από το θα ήθελε μέχρι να ξεκινήσει, σωστά, υπάρχει και εκεί μια διαφορά. Επίσης έχουμε διάφορες άλλες συνθήκες που είχαμε, περιορισμοί ή νέα μέτρα τέλος πάντων που είχαμε μάθει να εφαρμόζουμε κατά τη διάρκεια της καραντίνας και τα βλέπουμε εδώ και μέχρι σήμερα φαίνεται ότι διατηρούνται. Τα αποκτήσαμε, βλέπουμε τη μάσκα στο 71,8% την εφάρμοζε, την υιοθετούσε κατά τη διάρκεια της καραντίνας, την έχει διατηρήσει το 31,1%. Οι χειραψίες, οι αγκαλιές και οι αποστάσεις έχουν αρχίσει και λίγο τις επαναφέρουμε μάλλον στην κοινωνική μας πρακτική. Από το 54,9% που είχε αποφύγει, το κρατάει ακόμα τον περιορισμό το κρατάει ακόμα το 22,5%. Το πλήσιμο των χεριών το εφάρμοζε το 50,8%, το συνεχίζει ακόμα και σήμερα περίπου το 40%. Το αντισηπτικό, τη χρήση του αντισηπτικού, ένα 50% κατά τη διάρκεια της καραντίνας, το διατηρεί ακόμα και σήμερα κοντά στο 32%. Βόλτες σε πάρκα και πλατείες από το 32% έχουμε πέσει στο 23%. Βγαίνει δηλαδή ακόμα. Και ακολουθούν διάφορες άλλες δραστηριότητες. Έτσι όπως φαίνονται στην πρώτη στήλη, όπως πραγματοποιούνταν κατά τη διάρκεια της καραντίνας και πώς είναι σήμερα. Εδώ να προσθέσω, Έφη, ένα ακόμα στοιχείο που δεν το έχουμε σε κάρτα και αφορά στους εμβολιασμούς. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο που αποτυπώνει την κατάσταση και τα στοιχεία που βλέπουμε σήμερα σε σχέση με αρκετό κόσμο που έχει ακόμα κάποιες αμφιβολίες, έχει κάποιες φοβίες και ακούσαμε και νωρίτερα και τον κύριο Παναγιωτόπουλο να αναφέρεται στο συγκεκριμένο θέμα με ένα συγκεκριμένο εμβόλιο, αλλά βλέπουμε ότι γενικά ο εμβολιασμός έχει προκαλέσει διάφορους προβληματισμούς στον κόσμο. Να πούμε ότι έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα ποσοστά των πολιτών που είναι υπέρ, αλλά υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό που φτάνει το 40%, ηλικίες 65 ετών και άνω, που δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα και δηλώνουν ότι θα περιμένουν ακόμα να δουν το αποτέλεσμα του εμβολιαστικού προγράμματος. Είναι αυτό που λέγαμε με τον κύριο Παναγιωτόπουλο πριν. Η αβεβαιότητα του κόσμου και τα διάφορα περιστατικά, τα ατυχή θα λέγαμε μέχρι στιγμής, γιατί είναι πάρα πολύ λίγα. Και όλα αυτά τα σενάρια και η συνωμοσιολογία που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα. Συνήθως το κακό νέο δυστυχώς έρχεται πρώτο. Ενώ ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα μας και γενικά σε όλο τον κόσμο έχουν διενεργηθεί εκατομμύρια εμβολιασμοί χωρίς κάποιες παρενέργειες ή έστω με κάποιες ελάχιστες και ανούσιες. Αυτό δυστυχώς που μένει στην συνείδηση του κόσμου είναι κάποια μεμονωμένα δυσάρεστα περιστατικά τα οποία δυστυχώς αφήνουν αυτή την κακή εντύπωση και μάλλον αυτά είναι που προκαλούν περισσότερο την ανησυχία στον κόσμο. Θα τα πούμε και στη συνέχεια, Σωτήρη. Ξεκίνησαν τώρα οι πληστηριασμοί και για δάνεια πρώτης κατοικίας. Από χθες, 1η Ιουνίου συγκεκριμένα, έπεσε και το τελευταίο χειρό προστασίας. Τι μπορούν να κάνουν οι πολίτες που κινδυνεύουν με πληστηριασμούς έστω και τώρα? Οι λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Έπεσε και το τελευταίο όχυρο προστασίας για τους πληστηριασμούς, οι οποίοι απελευθερώθηκαν πλήρως από την 1η Ιουνίου για τα κόκκινα δάνεια. Από 1η Ιουνίου τίθεται σε ισχύ ο νέος πτωχευτικός κώδικας και η διαδικασία ρύθμισης των οφειλών, τόσο των φυσικών προσώπων όσο και νομικών προσώπων, τα οποία έχουν σε καθυστέρηση ληξιπρόθεσμες οφειλές, τόσο στις τράπεζες όσο και προς το δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς. Στην ουσία είναι μια τελευταία ευκαιρία μέσω της διαδικασίας η οποία γίνεται στην πλατφόρμα της διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, προκειμένου όλοι οι δανειολήπτες και οφειλέτες να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Είναι μια διαδικασία η οποία θα γίνεται ηλεκτρονικά με την διάθεση όλων των στοιχείων στην πλατφόρμα και η ρύθμιση των οφειλών τους θα γίνει με κάποια διαδικασία
επιμήκυνσης δόσεων, ούτως ώστε να είναι εφικτή η αποπληρωμή των δανείων. Τι μπορούν να κάνουν πλέον οι πολίτες για να προστατευτούν? Κάθε οφειλέτης, κάθε πολίτης, ο οποίος έχει κίνδυνο κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του, πρέπει να σπεύσει είτε στον νομικό του σύμβολο, στο δικηγόρο του, είτε από μόνος του, μέσω της πλατφόρμας ρύθμισης οφειλών, να σπεύσει να κάνει την διαδικασία ώστε να δει αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις να ενταχθεί σε αυτήν την ευνοϊκή ρύθμιση. Η πλατφόρμα αυτή θα λειτουργεί από 1η Ιουνίου. Έχει την δυνατότητα να ρυθμίσει, όπως είπαμε, τις οφειλές τόσο προς τράπεζες όσο και προς το δημόσιο. Υπάρχουν ειδικότερες λεπτομέρειες τις οποίες πρέπει να πληροφορηθούν οι πολίτες, καθώς σε περίπτωση αποτυχίας ρύθμισης τότε τίθεται κίνδυνος για την ακίνητη περιουσία τους, η οποία ενδεχομένως να κατασχεθεί, αλλά υπάρχει και τότε ακόμα η δυνατότητα να μισθώσει το ακίνητο κάθε οφειλέτης από το δημόσιο για διάρκεια 12 ετών. Σύμφωνα με πηγές από τους διαχειριστές των κόκκινων δάνειων, μέχρι το τέλος του 2021 αναμένεται να βγουν στο σφυρί 10.000 ακίνητα όλων των κατηγοριών και το 2022 17.000 ακίνητα. Πρόκειται για προγραμματισμένους πληστηριασμούς που ήταν μέχρι πρότινος παγωμένοι. Συνεχίζονται οι έρευνες από την αστυνομία για τον εντοπισμό των δραστών της δολοφονίας του πατρινού πυγμάχου Τάσου Μπερδέση. Οι έρευνες στρέφονται στο παρελθόν του. Πού ακριβώς εστιάζονται οι έρευνες, Γιώργο? Σε ένα τρίγωνο εστιάζονται, Έφη. Στο τρίγωνο Αθήνα-Πάτρα-Ζάκυνθος εστιάζονται οι έρευνες των ανθρωποκτονιών για να εξιχνιάσουν την ανθρωποκτονία του 39χρονου Τάσου Μπερδέση. Και λέμε Ζάκυνθος, Έφη, γιατί στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο αιματοβαμμένος φάκελος της Ζακύνθου, η δολοφονία δηλαδή του ξενοδόχου Ντίμη Κορφιάτη, που είχε σημειωθεί στις αρχές Μαΐου στο νησί και είχε προκαλέσει αίσθηση πανελλαδικά. Και αυτό γιατί ο Ντίμης Κορφιάτης, Έφη, ήταν εκείνος ο οποίος είχε κατονομάσει ένα άτομο το οποίο ήταν συγκατηγορούμενος του Μπερδέση, με το οποίο όμως, ενώ ήταν συγκατηγορούμενοι, ο Μπερδέση αθωώθηκε για τη συγκεκριμένη υπόθεση, όμως το συγκεκριμένο άτομο καταδικάστηκε για υπόθεση, για υπόθεση προστασίας νυχτερινών κέντρων στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Και φέρεται σε εκείνη την κατάθεση ο Ντίμης Κορφιάτης να είχε υποστηρίξει ότι ο συγκεκριμένος ποινικός, ο συγκατηγορούμενος του Μπερδέση, να γνώριζε για την εισβάρος του, για την επίθεση που είχε οργανωθεί πριν από ένα χρόνο στο νησί και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο, τη δολοφονία της συζύγου του Ντίμη Κορφιάτη. Να πούμε ότι ένα χρόνο μετά έγινε επίθεση πάλι στο νησί και σκοτώθηκε ο Ντίμης Κορφιάτης στις 7 Μαΐου. Να πούμε επίσης, Έφη, ότι το θύμα, ο Ντίμης Κορφιάτης, είχε υποστηρίξει ότι ένας Ζακυνθινός ήταν ο εκτελεστής της πρώτης επίθεσης σε βάρος της γυναίκας του και το συγκεκριμένο άτομο το οποίο είχε περιγράψει φέρεται να είχε δραστηριοποιηθεί ως αιματοφύλακας σε υψηλά πρόσωπα. Η ίδια δραστηριότητα φέρεται να έκανε και ο 39χρονος Τάσος Μπερδέσης, δηλαδή είχε αναλάβει προστασία υψηλών προσώπων το τελευταίο διάστημα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, η έρευνα του ανθρωποκτονιών εντοπίζεται και σε ένα περιστατικό που είχε γίνει στην Πάτρα πριν από 1,5 χρόνο, Έφη. Ναι. Τότε ο Τάσος Μπερδέσης φέρεται να είχε γρονθοκοπήσει έναν πατρινό επιχειρηματία ο οποίος ασχολείται με τα δημόσια έργα. Έχουν πάρει κάποιες καταθέσεις, όμως δεν φαίνεται να βοηθάει πάρα πολύ το συγκεκριμένο περιστατικό. Εκείνο επίσης που έχουν εστιάσει είναι ένα περιστατικό το οποίο είχε γίνει το 2008, για το οποίο όμως είχε απαλλαγεί ο Τάσος Μπερδέσης, αφορούσε κάποιους πυροβολισμούς που είχαν σημειωθεί στην Πειραϊκή Πατραϊκή. Τότε είχε πυροβολήσει ένα άτομο το οποίο τραυματίστηκε τελικά, δεν είχε πεθάνει. Στη δίκη που ακολούθησε, το θύμα της επίθεσης δεν είχε αναγνωρίσει τον Μπερδέση ως το άτομο το οποίο είχε κάνει την επίθεση σε βάρος του. Οπότε ο Τάσος Μπερδέσης είχε απαλλαγεί. Πήραν όμως, υπήρξε όμως εστιασμός στη συγκεκριμένη υπόθεση από το ανθρωποκτονιών. Δεν φέρεται όμως να έχουν και εδώ πάρα πολλά στοιχεία, διότι το συγκεκριμένο άτομο φέρεται να ζει σε άλλη πόλη πλέον και να έχει άλλη δραστηριότητα. Και ένα τελευταίο στοιχείο το οποίο ερευνούν, Έφη, οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών είναι μια βραδινή ενέδρα που είχε γίνει στη Βάρη πριν από ένα χρόνο. Τότε δύο άγνωστοι είχαν πυροβολήσει ένα άτομο που είχε κατέβει από ένα αυτοκίνητο. Το θύμα είχε δεχτεί
πάρα πολλές σφαίρες, κατάφερε όμως μετά από μακρά νοσηλεία στο ασκληπείο της Βούλας να επιζήσει. Η ουσία είναι ότι, περιγράφοντας το προφίλ της συγκεκριμένης υπόθεσης, είναι ότι ο Μπερδέσης δεν φέρεται να, να ήταν αρχηγός κάποιας ομάδας ή να ελέγχει ή να καθορίζει κάποια γειτονιά, κάποια το οποίο μπορεί να του έχουν αποδοθεί κατά καιρούς. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο στην παρούσα φάση. Φέρεται λοιπόν ότι κάποιοι αισθάνθηκαν κάποια απειλή. Μάλιστα. Και αυτό ήταν ο λόγος στο οποίο δόθηκε η συγκεκριμένη εντολή για την εκτέλεση του συγκεκριμένου συμβολέου θανάτου. Μάλιστα. Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε στο επόμενο διάστημα. Η έρευνα συνεχίζεται πυρετοδός από το ανθρωποκτονιών και βέβαια έχει διευρυνθεί σε όλα τα επίπεδα. Και να πούμε και ακόμη μια είδηση σωτήρια από το αστυνομικό δελτίο. Έχουμε ένταλμα σύλληψη σε βάρος του 15χρονου. Είναι μια είδηση που προκαλεί αίσθηση. 15 χρονών και νεαρός ανήλικος και σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα βίαιης προσαγωγής στον ανακριτή για απόπειρα ληστείας και παράνομη οπλοφορία. Ο νεαρός εντοπίστηκε τελικά χθες από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών και οδηγήθηκε στον ανακριτή. Είναι προκαλεί αίσθηση το γεγονός ότι έχουμε παιδική εγκληματικότητα και τόσο βαριά στα 15 έτη έφη. Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο. Τώρα μετά από 207 ημέρες απραξίας, ξανασφύριξε σήμερα 2 Ιουνίου οδοντοτός η τουριστική ατμομηχανή των Καλαβρίτων. Οι επαγγελματίες τουρισμού στην περιοχή βίωσαν έναν δύσκολο χειμώνα, ελαίο κορονοϊού με μηδενική κίνηση. Αναμένουν το καλοκαίρι να δοθεί μια μικρή τουριστική ανάσα στην περιοχή και εύχονται να μην υπάρξει την επόμενη χειμερινή τουριστική περίοδο νέο σφοδρό κύμα της πανδημίας που θα έχει ως αποτέλεσμα να παραμείνουν και πάλι κλειστοί. Μετά από 207 ημέρες ξανασφύριξε ο οδοντοτός η τουριστική ατμομηχανή των Καλαβρίτων. Τα δρομολόγια επιστρέφουν, είναι 3 με αφετηρία το διακοπτό και 3 ακόμη με αφετηρία τα Καλάβρητα για τις καθημερινές. Τα Σαββατοκύριακα οι σειρμοί θα ενισχυθούν με 2 επιπλέον δρομολόγια, ενώ σε περίπτωση υψηλής τουριστικής κίνησης θα προστίθενται επιπλέον βαγόνια. Η πανδημία άφησε πολύ μεγάλο πλήγμα στην περιοχή οικονομικά και ευελπιστούμε τώρα ότι με την επαναλειτουργία του οδοντοτού, διότι είναι το μοναδικό τουριστικό προϊόν της περιοχής, το οποίο μπορεί να αυξήσει την επισκεψιμότητά μας, πιστεύουμε ότι θα πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ήδη το πρώτο δρομολόγιο που ήρθε σήμερα στην πόλη των Καλαβρίτων έφερε περίπου γύρω στους 30 τουρίστες και αναμένεται σιγά σιγά και τις επόμενες ημέρες να αυξηθούν οι ροές των επισκεπτών. Ευχή όλων να αποτελέσει οριστικό παρελθόν η οδυνηρή υγειονομική κρίση που είχε σοβαρές επιπτώσεις και στην οικονομία και στον τουρισμό. Η κατάσταση για τους επιχειρηματίες του τουρισμού στην περιοχή των Καλαβρίτων είναι δύσκολη, αφού φέτος η τουριστική χειμερινή περίοδος χάθηκε ελαίο της πανδημίας. Υπάρχει μια μερίδα επισκεπτών οι οποίοι έρχονται και το καλοκαίρι στην περιοχή μας για να απολαύσουν τη φύση, τον καθαρό αέρα, το βουνό, τις πιο ιδανικές θερμοκρασίες σε σχέση με αυτές που υπάρχουν στις πόλεις. Πιστεύουμε από τον Ιούλιο και μετά ότι θα υπάρχει και σε εμάς μια έτσι κινητικότητα και ευελπιστούμε ότι τον Αύγουστο η κίνηση θα είναι ακόμα καλύτερη και θα είμαστε σε επίπεδα περσινά. Είναι πολύ δύσκολο. Η μέρα που φεύγει δεν ξαναεπιστρέφει. Θέλουμε να πιστεύουμε αν τα πράγματα πάνε καλά επιδημιολογικά και δεν έχουμε τίποτα εξάρσεις του ιού πάλι, ίσως ένα τέταρτο κύμα που θα έρθει από το φθινόπωρο, να μπούμε σε μια κανονική ροή και να αρχίζει σιγά σιγά η περιοχή να παίρνει τα πάνω της. Στο μεταξύ, υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαβρίτων θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο το 41ο Πανελλήνιο πέρασμα από το Φαράγγι, από τα Καλάβρητα προς το διακοπτό πάνω στις γραμμές του Δοντοτού. Το Πανελλήνιο πέρασμα, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί όπως κάθε χρόνο το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Μαΐου, μετατέθηκε λόγω της πανδημίας και θα διεξαχθεί την Κυριακή 6 Ιουνίου. Σχεδόν ένα χρόνο μετά το μακελιό στην εφορία της Κοζάνης, όπου ένα άτομο εισέβαλε με τσεκούρι σκορπίζοντας το θάνατο και τον τρόμο σε υπαλλήλους και συναλλασσόμενους, τα μέτρα ασφαλείας σε όλες τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες έχουν αναθεωρηθεί. Οι ΔΟΗ, μετά τις παρεμβάσεις ασφαλείας που έχουν αρχίσει να υλοποιούνται τους τελευταίους μήνες, μετατρέπονται σταδιακά σε κάστρα σωτήρι και βλέπουμε εδώ την είσοδο στην ΑΔΟΗ της Πάτρας. Ναι, εδώ και λίγες ημέρες έχει τοποθετηθεί μαγνητική πύλη στην είσοδο της ΑΔΟΗ, όπως θα γίνει και σε όλες τις εφορίες και γενικά τις οικονομικές υπηρεσίες της χώρας μας. Και γι' αυτό αποτέλεσε καμπή
Όπως είπε στην εισαγωγή σου, Έφη, το τραγικό περιστατικό, αυτή την επίθεση, την αιματηρή επίθεση στην ΔΟΗ της Κοζάνης, όπου εκεί είχαμε θύματα, νεκρούς και τραυματίες, από αυτή την αιματηρή το Μακελιό, όπως έχει υποθεί, πριν από ένα χρόνο ήταν περίπου, τον περσινό Ιούλιο, και από τότε η επιπτεύουσα αρχή, η ΑΔΕ, έλαβε την απόφαση να εξοπλίσει τις κατατόπους οικονομικές υπηρεσίες με τον σχετικό εξοπλισμό, έτσι ώστε πρώτα απ' όλα να μην είναι ανεξέλεκτη είσοδος του καθενός. Σε αυτό βέβαια έχει συμβάλει και η καραντίνα και τα μέτρα της καραντίνας, όπου εκεί άρχισαν να επιβάλλονται περιορισμοί με ραντεβού και επισκέψεις γενικώς ελεγχόμενες. Στην Α ΔΟΗ της Πάτρας και στην Γ έχουν αρχίσει και τοποθετούνται αυτές οι πύλες οι μαγνητικές που ανοιχνεύουν οποιοδήποτε μεταλλικό αντικείμενο φέρει κάποιος πάνω του. Υπάρχει πάντα φύλακας, security, κρατάει τα στοιχεία του καθενός που έχει πάντα πρέπει να έχει προγραμματισμένο ραντεβού για να εισέλθει στην υπηρεσία και βέβαια και μέσα στις υπηρεσίες υπάρχουν και κάμερες που παρακολουθούν το χώρο εργασίας των υπαλλήλων. Εκτός αυτού να πούμε, Έφη, ότι έχουν επιβληθεί και νέοι κανόνες λειτουργίας της ΔΟΗ. Υπάρχει ένας υπεύθυνος υπάλληλος, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο παίζει το ρόλο του συντονιστή σε έκτακτα γεγονότα. Είναι αυτός που δίνει τις σχετικές οδηγίες στο υπόλοιπο προσωπικό τι να κάνουν σε έκτακτες περιπτώσεις. Το πιο απλό παράδειγμα που μπορούμε να πούμε είναι αυτό ενός σεισμού και πώς θα πρέπει να αντιδράσει το προσωπικό. Και επίσης να πούμε ότι αυτές από την 1η Ιουνίου έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι και επειδή το προηγούμενο διάστημα είχαμε διάφορα περιστατικά, ακόμα και άσκησης βίας βιοπραγιών εναντίον εφοριακών που έκαναν ελέγχους, η υπηρεσία έχει προμηθεύσει τα κλιμάκια ελέγχου με γυλαίκα όπου φέρουν τα διακριτικά της ΑΔΕ, της εφορίας. Πώς είναι τα γυλαίκα που φοράει η αστυνομία και αναγράφουν πολύ η αστυνομία, έτσι, κατά τον ίδιο τρόπο. Άργησαν να γίνουν να ληφθούν αυτά τα μέτρα, Σωτήρη. Βεβαίως, και όπως είπαμε και νωρίτερα, δυστυχώς έπρεπε να προηγηθεί αυτό το αιματηρό περιστατικό. Είχαμε κατά καιρούς διάφορα κρούσματα και απειλές, γιατί όπως καταλαβαίνουμε μια οικονομική υπηρεσία διαχειρίζεται θέματα ευαίσθητα, υπάρχουν προστριβές σε διάφορα θέματα. Οπότε υπάρχουν αντιδράσεις από πολίτες οι οποίοι πολλές φορές αντιμετωπίζουν και κάποια προβλήματα ψυχολογικά, ψυχιατρικά και ξέρουμε ότι νιώθουν αδικημένοι. Φτάνουμε τέλος πάντων σε κάποια περιστατικά μπορεί να φτάσουμε. Οπότε με αποκορύφωμα αυτό της Κοζάνης, όπου εκεί λειτουργήσε αυτό καταλυτικά το περιστατικό, έτσι ώστε να αλλάξει όλος ο σχεδιασμός ελέγχου σε αυτές τις υπηρεσίες, γιατί διαπιστώθηκε ότι το υπαλληλικό προσωπικό όντως ήταν εκτεθειμένο σε διάφορα τέτοια περιστατικά. Να σε ευχαριστήσω, Σωτήρη. Καλό βράδυ. Κατάληψη τώρα. Έχουμε από τους σπουδαστές των σχολών του ΟΑΕΔ. Υποστηρίζουν ότι τα πτυχία που θα πάρουν μετά το τέλος των σπουδών τους δεν θα έχουν κανένα αντίκρισμα και ως εκ τούτου είναι άγνωστη η περαιτέρω επαγγελματική σταδιοδρομία των σπουδαστών. Είμαστε μαθητές ΠΑΣ ΟΑΕΔ. Κλείσαμε αυτές τις μέρες σχολή από Τρίτη συγκεκριμένα, διότι προσπαθούμε να αγωνιστούμε να πάρουμε ένα πτυχίο, το οποίο ακόμα δεν υπάρχει καθαρή εικόνα εάν εν τέλει θα περάσει μεταβατική διάταξη ή όχι. Μας έχει δοθεί ένα χαρτί από την Ομοσπονδία, συγκεκριμένα από τον Αντιπρόεδρο κύριο Κουτρουμπέλη, το οποίο αναφέρει πως υπάρχει ένα θετικό κλίμα προκειμένου να περάσει μεταβατική διάταξη. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα για μας. Συνεχίζουμε κανονικά κλειστή η σχολή, υποκατάληψη, έως ότου λάβουμε το ΦΕΚ, το οποίο αναφέρει ότι η σχολή θα περάσει μεταβατική διάταξη. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.